Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της Tech Manic. Σήμερα θα έχουμε ένα ειδικό επεισόδιο για τα Western Arms και θα παρουσιάσουμε 4 αεροβόλα όπλα, 3 Classic Army και ένα King Arms. Θα ξεκινήσουμε με το P90 της Classic Army, θα προχωρήσουμε με το MP5A2 επίσης της Classic Army, έπειτα θα δείξουμε το G3A3 και τέλος το King Arms FNIFAL. Το πρώτο όπλο που θα παρουσιάσουμε σήμερα όπως υποσχεθήκαμε είναι το Classic Army P90. Αυτή είναι η συσκευασία του, η γνωστή συσκευασία της Classic Army. Εδώ θα δούμε το όπλο πολύ καλά στερεωμένο, ο οδηγός της Classic Army για το όπλο, το αυτόματο, μία γεμιστήρα, μπαταρία, φορτιστή, τον οβολό καθαρισμού και ένα ζευγάρι προστατευτικά ελιά. Ο σιγαστήρας δεν υπήρχε στο πακέτο, τον προσθέσαμε μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το P90 της Classic Army. Είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ όπλο, πολύ κοντό όπλο, φουτουριστικού σχεδιασμού. Είναι πάρα πολύ άνετο για CQB παιχνίδι. Έχει ένα rail 20 χιλιοστών από τη δεξιά πλευρά. Έχει ενσωματωμένη red dot που δουλεύει με δύο μπαταρίες α-α-α. Μία γεμιστήρα, το οποίο μειονέκτημα είναι ότι κουρδίζεται αφού την αφαιρέσουμε και την ξαναπροσθέσουμε, γιατί είναι από κάτω, την κάτω πλευρά είναι ο μοχλός για το κούρδισμα. Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας μικρός σχετικά χώρος για μια mini type μπαταρία 8,4V. Τα FPS του όπως τα δίνει ο κατασκευαστής είναι περίπου τα 350, αλλά θα μετρηθεί κιόλας. Η Red Dot ενεργοποιείται από ένα διακόπτη κάτω από την Red Dot, ένα διακόπτη τυπικό on-off. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο όπλο, ABS πλαστικό όλο εξωτερικά πλην της κάνης της φλογοκρήτης που είναι μεταλλική και είναι όπως πάμε πολύ κατάλληλο για CQB παιχνίδια. Η ρύθμιση του hop-up στο P90 γίνεται μέσα από την λαβή την οποία βάζουμε το χέρι μας για να κρατάμε το όπλο, ανοίγοντας ένα μικρό πορτάκι μέσα στο οποίο βρίσκουμε ένα hop-up τύπου G36. Γενικά το gearbox είναι αρκετά ποιοτικό και αποδίδει πολύ καλά για το συγκεκριμένο όπλο και το συγκεκριμένο κόστος του. Μέτρηση των FPS για το P90. Τα 330 περίπου FPS. Μέτρηση ταχυβολής για το P90. Στα 16,6 επίσης. Τώρα με το MP5A2 της Classic Army επίσης. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία που μοιάζει πάρα πολύ με τη συσκευασία του P90. Αυτό λοιπόν είναι το MP5A2 της Classic Army. Μέσα στο κουτί υπάρχει μια γεμιστήρα μεταλλική υψηλής χωρητικότητας, το αυτόματο, ένας αορτήρας, φορτιστής, γυαλιά και μπαταρία. Αυτό λοιπόν είναι το MP5A2 της Classic Army. ABS πλαστικό είναι το κοντάκι, η χειρολαβή μαζί με το low receiver και ο χειροφυλακτήρας. Μεταλλική είναι η κατασκευή του upper receiver. Το κλίστρο κλειδώνει και ξεκλειδώνει όπως το πραγματικό όπλο τον οπλίζει. Η ρύθμιση του hop-up γίνεται αφαιρώντας τον χειροφυλακτήρα. Έρχεται μία γεμιστήρα, η οποία είναι high cap μεταλλική, η οποία κουμπώνει πολύ εύκολα. Το gearbox είναι αρκετά ποιοτικό, αποδίδει περίπου τα 350 fps, είναι κοντόκανο και είναι κατάλληλο για CQB παιχνίδια. Το βάρος του όπλου είναι πολύ χαμηλό και το κάνει πάρα πολύ κατάλληλο για παιχνίδια μακράς διαρκείας και για παιχνίδια CQB. Η αίσθησή του είναι πολύ ωραία και επίσης μας έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η ευθυβολία του συγκεκριμένου όπλου. Θα μετρήσουμε τώρα το FPS από το MP5A2 της Classic Army. FPS και τώρα ταχυβολία 16,6 πυλάκια το δευτερόλεπτο. Θα συνεχίσουμε
συνεχίζουμε τώρα παρουσιάζοντας το G3 SG1 της Classic Army. Είναι αυτό εδώ. Μέσα στη βασία του θα βρούμε το αεροβόλο όπλο, μια γεμιστήρα υψηλής χωρητικότητας, μεταλλική και τον οδηγό. Να πούμε ότι το όπλο μας είχε έρθει μαύρο, αλλά εμείς βάψαμε τα περιφερειακά του σε χακί χρώμα. Αυτό λοιπόν είναι το G3 SG1 της Classic Army. Μια πολύ ποιοτική κατασκευή. ABS πλαστικό είναι το κοντάκι, η χειρολαβή και ο χειροφυλακτήρας. Έρχεται και με το διποδάτο, ο οποίος είναι μεταλλικός. Η γεμιστήρα, όπως είπαμε, είναι μεταλλική υψηλής χωρητικότητας. Κουμπώνει πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ στιβαρή. Ίσως η πιο στιβαρή γεμιστήρα που έχω δει μέχρι στιγμής. Η μπαταρία μπαίνει στο πίσω μέρος. Παίρνει μια large type μπαταρία. Είναι ένα πάρα πολύ ευθύβολο όπλο με αρκετά υψηλό βεληνικές. Κατάλληλο για DMR projects. Το gearbox είναι επίσης πολύ ποιοτικό. Βγάζει περίπου στα 350 FPS όπως δηλώνει η Classic Army. Βέβαια το πέρασουμε και από χρονογράφο. Τα υλικά του είναι πολύ καλά μέσα. Και γι' αυτό είναι κατάλληλο και για αναβαθμίσεις. Το hop-up όπως και στα G36 βρίσκεται μέσα στο κλίστρο και είναι τύπου G36 ροδέλα. Το κλίστρο έχει αναστολέα, οπότε μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε όπως και στα κανονικά όπλα για να πάρει τη σφαίρα μέσα. Και τώρα το πέρασουμε από χρονογράφο για να δούμε τι αποδίδει. Classic Army. Τώρα τα χυβολία του G3. 16,6 μπιλάκια. Τελευταίο όπλο για σήμερα είναι το King Carnes F-Nifal. Είναι αυτή η τεράστια συσκευασία που βλέπετε, όπως τεράστιο είναι και το όπλο. Μέσα θα βρούμε τον οδηγό της King Carnes, μια γεμιστήρα μεταλλική, την λαβή για την όπλιση και το αεροβόλο όπλο, όπως επίσης και ένα εργαλείο για να γεμίζουμε τα μπελάκια στην γεμιστήρα. Αυτό λοιπόν είναι το F-Nifal, όπως βλέπετε είναι τεράστιο όπλο. Από ABS πλαστικό είναι το κοντάκι, η χειρολαβή και ο χειροφυλακτήρας. Έρχεται επίσης και με το χερούλι μεταφοράς του όπλου, το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε το βάρος του όπλου πάνω σε αυτό το χερούλι. Όπως είπαμε, έρχεται μια γεμιστήρα μεταλλική. Η γεμιστήρα κουμπώνει πολύ εύκολα, δείχνει πολύ στιβαρή και έξω κουμπώνει επίσης πολύ εύκολα. Λίγα λόγια για το όπλο, όπως και το King Carnes 647 που παρουσιάσαμε, έχει πάρα πολύ ωραίο gearbox, καταπληκτικά εσωτερικά ποιοτικά υλικά. Έχει τεράστιο βεληνικές λόγω της μεγάλης κάνης και του πολύ καλού hop-up. Το hop-up ρυθμίζεται μέσα από το θαλάμι τραβώντας το μοχλό όπλησης. Είναι hop-up τύπου G36. Και θα το περάσουμε τώρα από χρονογράφο για να δούμε την απόδοσή του. Η μέτρηση τώρα του F-Nifal, πρώτα σε FPS. Και η ταχυβολία του τώρα 14,2 μπιλάκια το δευτερόλεπτο.